Ειδήσεων. Ωραία, βλέπουμε αυτό, και μια απάντηση. Ναι, ναι, θα κλείσετε για να πάμε στον κύριο Δήτσα. Βλέπουμε και τον κύριο Καμένο να προσέρχεται στο Προεδρικό Μέγαρο. Όμως... Αν μπορώ να διακρίνω από την εικόνα, νομίζω ότι είναι δίπλα του ο εκπρόσωπος τύπου ο κύριος Κουίκ, δεξιά στην οθόνη μας, όπως παρακολουθούμε την εικόνα. Φάνη. Ναι, είναι ο κύριος Κουίκ και μαζί, λοιπόν, και... Να δω αν είναι μαζί του ο εκπρόσωπος ο κύριος Αργυρόπουλος. Συγχωρήστε μας, αλλά έχουμε και εμείς την εικόνα που είναι στελέχη, ο κύριος Αργυρόπουλος, ο γνωστός φωτογράφος που κατέβηκε ως υποψήφιος με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Λοιπόν, αλλά με ξέρετε, έχουν και τις καλύτερες φωτογραφίες τώρα από την επίσκεψη στο Παιδρικό. Έχει μεγάλο αρχείο ο κύριος Αργυρόπουλος. Ναι, σωστά, είναι ο κύριος Αργυρόπουλος. Λοιπόν, μπαίνει, περνάει λοιπόν αυτή την ώρα στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου. Βλέπω ότι κατάει φάκελο ο κύριος Καμένος, αυτό το θεωρώ θετικό ιονό. Μα είναι γέννημα θρέμα. Είναι γέννημα θρέμα της παράταξης. Είναι σίγουρα συμβολικό. Δηλαδή ο κύριος Καμένος θα πάει με συγκεκριμένες προτάσεις. Είναι σημαντικό. Που είναι πολύ σημαντικό. Αν μου επιτρέπετε, το καινούργιο δεδομένο που δεν είχαμε σήμερα είναι η επιστολή του Πρωθυπουργού. Και κρίνω ότι αυτή η επιστολή θα έπρεπε ήδη να είχε δοθεί στους αρχηγούς. Δεν μπορεί να πηγαίνουν οι αρχηγοί και ξαφνικά να βλέπουν μια επιστολή μπροστά τη. Μα είναι λίγο πολύ, κύριε Γιαννάκη, φανταστείτε όμως, τα θέματα και οι προτεραιότητες είναι λίγο πολύ γνωστά. Ναι, είναι το ομόλογο. Αλλά φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός έχει συγκεκριμενοποιήσει ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Ναι, από την άλλη, από την όλη την ώρα, νομίζω ότι ήταν. Μπήκε ο κύριος Καμένος στην αίθουσα υποδοχής. Ναι. Όπου εκτιμώ ότι δεν θα ήθελε να παρέμβει, να μην θεωρηθεί ως παρέμβασή του σε αυτή τη διαδικασία. Και για αυτό το λόγο. Παρέμβαση ούτως ή άλλως. Χαμογελαστός είναι πάλι ο κύριος Καμένος. Χαμογελαστός. Μιλάει, έχει μια μικρή συνομιλία εκεί με τους δημοσιογράφους. Χαιρετάει τη χειραψία σε κάποιους από αυτούς. Και προσέρχεται λοιπόν για τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.